Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε γιατί προκαλεί η drag queen, η οποία είχε πάει και είχε διαβάσει το παραμύθι στα παιδάκια του νηπίου και του δημοτικού. Βγαίνει και τι λέει. Λέει, οι γονείς που αντέβρασαν λέει, θα πρέπει να έχουν παιδιά. Ακούστε τι θράσος έχει. Ναι, λέει ότι δεν θα έπρεπε να έχουν παιδιά διότι δεν έχουν φως μέσα τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει προκληθεί και σ' άλλος από ένα παλαιότερο βίντεο της drag queen, της Robbie Kendall, η οποία το είχε ανεβάσει στα social media το 20 και εκεί δεν φέρει την αμφίεση της drag queen. Σε αυτό λοιπόν φαίνεται ότι υπήρχαν υβριστικά σχόλια κάτω από το βίντεο και απάντησε ότι 15 χρονών άτομα τώρα να βρίσω εδώ δεν κάνω σεξ με 15χρονα. Παραλίγο να μπω φυλακή σε μία φάση, λέει προκλητικά και έχει γίνει σ' άλλους βέβαια και αυτό. Ότι είχε σεξουαλική επαφή με 15χρονα, είπε. Ότι ναι, παραλίγο να μπει στη φυλακή για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει σεξ με 15χρονα. Αυτό έχει γίνει το 2020, αυτό είναι ένα story που είχε ανεβάσει το 20. Πάμε να ακούσουμε αυτό που μας λες τώρα. Ναι, το για πάμε, έχουμε. Το πάμε να ακούσουμε. Δεν σε έβρισα. Πιστεύω ότι, εντάξει, 15 χρονών τώρα άτομα να βρίζω... Εδώ 15 χρονών άτομα δεν παραλίγο να μπω φυλακή μια φάση. Μάλιστα. Αυτό είχε πει τότε. Ναι. Και τώρα βέβαια, απαντώντας στις αντιδράσεις γονέων για την πρωτοβουλία αυτή με το παραμύθι, είπε ότι αυτοί οι γονείς δεν έχουν φως μέσα τους, άρα δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδιά. Για να ακούσουμε την προκλητικότητα. Τα παιδάκια ήταν περίπου 30, από ηλικίες 3 έως 13 ετών, με τους γονείς τους στην αίθουσα. Ξεκινήσαμε ρωτώντας τα ονόματά τους, μετά περάσαμε στο αγαπημένο τους χρώμα. Για μένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κίτρινο. Και λέγαμε και ρώτησα τα κάθε παιδάκι, ας πούμε, τα χρώματά τους, ποιο είναι το αγαπημένο, για να σπάσουμε λίγο τον πάγο, έτσι, να ξεκινήσουμε όμορφα, να μπούμε σε ένα κλίμα. Ακολουθήσαμε με την ανάγνωση του παραμυθιού που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μαραγκός, ο μέλος της παραγωγής και γενικότερα τη Θεσσαλονίκη Pride. Μετά από αυτό ρωτήσαμε τα παιδιά πώς αισθάνονται μετά την ανάγνωση, με το που ολοκληρώθηκε η ανάγνωση. Και όλα τα παιδάκια ήταν πολύ χαρούμενα, δηλαδή είχαν έρθει λίγο έτσι... Όχι αποσβολωμένα ακριβώς. Είχαν έρθει αυτό που λέμε άδειος πίνακας, τάμπουλα ράσα. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα, πες, θα πω το εξής. Εμείς και εγώ συγκεκριμένα, γιατί θα μιλήσω ως ατομικότητα, δεν εκπροσωπώ το Pride στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, δεν εκπροσωπώ την οργάνωση. Εγώ δεν πήγα σε αυτή την εκδήλωση προκειμένου να σεξουαλικοποιήσω τα παιδιά ή προκειμένου να τους πω ότι... οτιδήποτε όσον αφορά το δικό μου σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη δική μου ταυτότητα φύλου. Εγώ πήγα σε αυτή την εκδήλωση ως καλλιτέχνης για να διαβάσω ένα παραμύθι στα παιδιά με έναν θεατρικό τρόπο και πιστεύω ότι τα παιδιά το κατάλαβαν αυτό. Η διαφορά λοιπόν από αυτό το οποίο ακούστηκε με αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι... και συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκδήλωση, είναι ότι χρησιμοποιήσαμε την ΛΟΑΤΚΙ σημαία προκειμένου να δούνε τα παιδάκια και να... Εγώ τη χρησιμοποίησα για να ρωτήσω τα παιδάκια ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα. Ναι. Ωραία. Και ξεκινήσαμε με όλα τα παιδάκια και τα σχετικά. Καταλήξαμε λοιπόν στο να ρωτήσω εγώ, ξέρετε ποια είναι αυτή η σημαία. Τι είναι αυτή η σημαία και τα σχετικά. Και είχα πάρα πολλές απαντήσεις. Συγκεκριμένα θυμάμαι, η αγαπημένη μου απάντηση της εκδήλωσης ήταν ότι είναι η σημαία της χρωματιστοχώρας. Οι αντιδράσεις όλες αυτές απαντάνε από μόνες τους. Δεν χρειάζεται εγώ να απαντήσω κάτι. Οι αντιδράσεις όλες αυτές απαντάνε στη συμμετοχή στην οποία είχε αυτή η εκδήλωση και οι μελλοντικές εκδηλώσεις γενικότερα, οι οποίες έχουν κάποιον ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία, να εκφράσουν αυτό που θέλουν να πούνε, και είτε δημόσια είτε με τον οποιονδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι στον κάθε άνθρωπο, και αυτό δεν είναι απάντηση, είναι δήλωση, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει, να έχει αναπτύξει μια κριτική ικανότητα, έτσι ώστε να κρίνει τι είναι άποψη, τι δηλαδή έχει βάση, δομή και τεκμήριο και τι δεν είναι άποψη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τα λόγια είναι περιττά μπροστά σε αυτά τα οποία ακούμε. Είναι αδιανόητα. Να κατηγορούνται γονείς οι οποίοι εντέδρασαν για να βλέπουν το παιδί τους και να περνάνε στο παιδί τους μηνύματα ότι ένα αγοράκι θα πρέπει να φοράει κραγιόν, φούστα και τα κούνια. Και να πω ότι έχω δεχτεί και εγώ επίθεση μετά από όλα αυτά τα σχόλιά μου. Έχω δεχτεί επίθεση στο Φίλιππος Καμπούρης μαζί μπορούμε στο Facebook από κάποιους ανεγκέφαλους τύπους οι οποίοι αντέδρασαν στα λεγόμενά μου. Κύριε, έτσι είναι. Έχουμε ισοπεδώσει την ελληνική κοινωνία. Έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Έχουμε ισοπεδώσει το θεσμό της οικογένειας. Πού πάμε? Πού πάμε? Μας τα έχετε ρημάξει όλα. Δεν θα σας αφήσουμε, κύριε. Δεν θα αφήσουμε να ρημάξετε άλλο την ελληνική οικογένεια. Αν είναι δυνατόν αυτά τα οποία συμβαίνουν συνεχώς και προκαλείται συνεχώς. Δεν θα πρέπει να έχουν παιδιά οι γονείς που αντέδρασαν. Καλά κάνανε και αντέδρασαν. Αν δεν αντιδρούσαν, δεν θα έπρεπε να είχαν παιδιά. Αν δεν αντιδρούσαν, δεν θα έπρεπε να είχαν παιδιά. Μπράβο λοιπόν στους γονείς, σχεδόν σε όλους τους γονείς που αντέδρασαν, που θύμωσαν, που ενοχλήθηκαν. Αν είναι δυνατόν. Και ετοιμάζουν να κάνουν και άλλες εκδηλώσεις τέτοιου είδους. Και δεν είμαστε ρατσιστές. Ένας ενήλικας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορείτε στο τρίχρονο, πεντάχρονο, δεκάχρονο, δεκαπεντάχρονο να του κάνετε πλήση εγκεφάλου. Ότι είναι φυσιολογικό το αφύσικο. Ότι είναι φυσιολογικό το μη φυσιολογικό. Ποιο φυσιολογικό? Να φοράει το αγοράκι φούστα και τα κούνια και να βάφεται. Και να γίνεται τραβεστή. Αυτό είναι το νορμάλ. Είσαι ενήλικα, σκόψε το λαιμό σου, κάνε τι θέλεις. Στα παιδάκια. Στα παιδάκια. Που με βρωμίσει από ανομαλία και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και ας είναι κάποιοι και ας με απειλήσουν και ας με βρίζουνε. Τιμή μου. Τιμή μου να με βρίζουν για τις θέσεις μου. Τιμή μου να με βρίζουν και να με κλεβάζουν γιατί λέμε την αλήθεια. Τιμητικό είναι. Βρίστε, κύριοι. Βρίστε αριστεροί των οπισθίων. Προοδευτικοί των οπισθίων. Βρίστε με. Κανένα πρόβλημα. Είναι τιμή μου. Παράσιμο να με βρίζετε. Είναι παράσιμο να με βρίζετε για αυτές τις απόψεις που έχω. Και αδιαφορώ. Αλλά θα είμαι απέναντι όταν πάει κάποιος να λιώσει το θεσμό της οικογένειας. Πάει να λιώσει τη θρησκεία μας. Πάει να λιώσει οτιδήποτε αφορά την πατρίδα μας. Θα είμαι απέναντι και είμαι απέναντι. Όλα έχουν ένα όριο και αυτή τη στιγμή τα όρια ξεπερνιούνται. Και αυτή τη στιγμή τα όρια ξεπερνιούνται. Δεν μπορείς να θίγεις το γονέα ο οποίος θέλει το παιδί του να έχει μια φυσιολογική ζωή και πας να κάνεις πλήση εγκεφάλου για να φοράει τα αγοράκια φούστα, ρούζ, κραγιόν, να φτιάχνει βιβλιοφαρίδα και να φοράει τα κούνη. Αν είναι δυνατόν. Έλεος, κύριοι. Έλεος. Μένουμε εδώ πέρα. Πάμε πάνω τσίφα, έχουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μια απόφαση κυβερνητική σε σχέση με τα φάρμακα. Θα σε ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε πρώτα γρήγορα να δώσουμε τα αγαπημένα προϊόντα όλων σας για να φτιάξετε όμορφο το πρόσωπό σας. Top Drop λοιπόν, το μοναδικό σέρου με βιταμίνη C για να μην έχουμε προβλήματα με ρητίδες, με πανάδες, με διχρωμίες και να έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο. Και βέβαια να πούμε ότι σε συνδυασμό με την κρέμα μέρα της Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά θα έχουμε ένα λαμπερό, ένα φωτεινό πρόσωπο και ένα ψεγάδιο στο αποτέλεσμα. Δώρο φυσικά μαζί, ένα γούρι για την καλή χρονιά, 2-11-1600, μόνο με 29,90.
ψάχνεις σετ περιποίησης προσώπου. Κάνε ένα υπέροχο δώρο σε σένα και τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Η PB Forum μας προσφέρει μια μοναδική εορταστική προσφορά περιποίησης και φροντίδας. Θεραπεία λάμψης, ομορφιάς και αντιγύρανσης. Top Drop, όρος λάμψης και ομορφιάς. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Ένα σέρουμ με αλουρονικό οξύ να αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία του προσώπου και να το αφήνει βελούδινο. Ένας ορός για την καθημερινή χρήση. 100% φυσικά συστατικά και με βιταμίνη C. Επιβραδύνει τη γύρανση, προσφέρει άμεσα τη μέγιστη δυνατή ενυδάτωση, καθώς επίσης βελτιώνει την απαλότητα, τη σφυργιλότητα, αλλά και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Λιένει την επιδερμίδα, μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων, ενώ καλύπτει το δέρμα με ένα φιλμ, προστατεύοντάς το από τους περιβαλλοντικούς ρήπους. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη κιόλας χρήση του. Συνεπώς, θεωρείται ιδανικό για τις αφυτατωμένες και ξηρές επιδερμίδες. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετικές επουλωτικές ιδιότητες και ενισχύει την ανάπλαση του δέρματος. Top Drop, 100% φυσικό και με βιταμίνη C. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Ενυδατώνει και λιένει την ξηρή επιδερμίδα. Βελτιώνει την ελαστικότητα και δίνει μια νεανική όψη σε όλο το πρόσωπο. Μια κρέμα πλούσια σε υφή. Αποκτήστε νεανικό πρόσωπο και αναδείξτε τον καλύτερο εαυτό σας. Φρέσκο, νεανικό και υγιές πρόσωπο. Απαλή και δροσερή 24-ωρη ενυδατική κρέμα με λεπτόρευστη υφή για το πρόσωπο και το λαιμό. Η ενυδατική κρέμα είναι το πιο βασικό καλλυντικό προϊόν περιποίησης του προσώπου. Αποκαθιστά την ελαστικότητα και επαναφέρει τη σφυργιλότητα βελτιώνοντας το περίγραμμά του. Δημιουργεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό φιλμ προστασίας και είναι 100% φυσικό προϊόν. Μια κρέμα με αναπλαστική δράση εντατικής περιποίησης. Queen Cosmetics. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά δωρεάν. Ένα δώρο για μένα, για σένα, για όλες. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα. Έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάνο τον Τσίφα να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για τα φάρμακα, κυρία. Σας ακούμε. Αγαπημένα μου φίλε, καλή χρονιά καταρχήν, έστω και τηλεφωνικά, να σε πούμε ότι το θέμα είναι σε απόλυτη αρμονία, δυστυχώς, με τα όσα είπε ο κύριος Πορτοσάλτε πριν από λίγες ώρες. Και η είδηση λοιπόν που έρχεται θέλει την κυβέρνηση όχι απλά να εξετάζει, αλλά να είναι έτοιμη παρακαλώ με στόχο να κάνει τι. Φάρμακα όπως αντιφυγικά, αντιφλεγμονώδη, αντιεμετικά να λαμβάνονται πλέον μόνο με ιατρική συνταγή. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη αυτό? Επιπλέον χρήμα για όλους τους ασθενείς, για φάρμακα τα οποία ήταν ευρείας και άμεσης κατανάλωσης εφόσον μπορούσε κάποιος να το πάρει χωρίς συνταγή. Πλέον για να το πάρει θα πρέπει, Φίλιππε, να έχει εγκριθεί πρώτα από τον γιατρό. Πλήρωσε δηλαδή το γιατρό. Άρα πάμε πρώτα στο γιατρό, αν έχουμε λίγο πυρετό. Ναι, μην ξεχνιόμαστε. Λίγο πυρετό για να πάρουμε το αντιφλεγμονώδη, να πάρουμε άμα έχουμε μετό το αντιμετικό, αν έχουμε ένα πόνο, άμα βήχουμε το αντιβυχικό, όπως είναι ο γιατρός, πάρε το φαρμακάκι και δεν χρειάζεται καν να έρθει σε επίσκεψη. Άρα πάμε να πληρώνουμε αρχικά επίσκεψη στο γιατρό. Πρώτον, δεκάρικο για επίσκεψη. Μόνο για να το γράψει.
Λοιπόν, περίμενε γιατί έχει κι άλλα. Δεύτερον, πρέπει να γίνεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση πλέον μέσω της ΙΔΙΚΑ. Και αφού, όπως σας είπα, το έχει προεγκρίνει ο γιατρός. Οι φαρμακευτικές λοιπόν κατηγορίες που έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των φαρμακείων και που πλέον θα διατίθονται με τον τρόπο που χορηγούνται τα αντιβιωτικά, θα είναι όλα με συνταγή. Και μιλάμε, ξαναλέω, για αντιβυχικά, για αντιφλεγμονώδη και αντιεμετικά. Και για να γυρίσω λοιπόν στον κύριο Ποτοσάλτε, ο οποίος διαβάζει μια χαρά τι λέει ο πρωινός καφές του Μαξίμου. Στο νούμερο 5 λοιπόν λέει στην τρίτη σελίδα της ενημέρωσης που έλαβε ο κύριος Ποτοσάλτε, φαντάζομαι το πρωί, ότι η κυβέρνηση λοιπόν εξετάζει την επέκταση της συνταγογράφησης γενώσιμων φαρμάκων εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και προσέξτε, εξορθολογισμό, βλέπετε αυξήσεις, εξορθολογισμό των τιμών στα φάρμακα τα οποία είναι ελλειπτικά και χαμηλής κοστολογικής αξίας. Τι θα κάνουν δηλαδή, εξορθολογισμό των τιμών στα πολύ χαμηλής κοστολογικής αξίας φάρμακα, άρα αυξήσεις. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να τέτοια κατάρτια η χώρα και στο σύστημα υγείας δεν είχαμε ποτέ. Ειλικρινά ντρέπομαι αυτή τη στιγμή. Ντρέπομαι και θα μας βρουν απέναντί τους όποιοι δεν σέβονται τον κόπο των Ελλήνων πολιτών, όποιοι δεν σέβονται τους πολίτες, όποιοι δεν σέβονται εμάς, τους πατεράδες, τις μανάδες, τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τα παιδιά μας. Θα μας βρουν απέναντι. Θα έχουμε το βήμα και θα φωνάζουμε. Δεν φοβόμαστε κανέναν τους. Δεν ντρέπεστε λίγο. Για να πάντα πάρεις ένα. Έχεις το βράδυ, κάνεις σε μετό. Τι δεν πρέπει να κάνεις. Να ψάξεις να βρεις γιατρό. 2-3-4 ώρες το πρωί. Έτσι. Για να πάρεις τον διαιμετικό. Ή να ξερνάς μέχρι η θαλάκρου. Μέχρι να βρεις γιατρό. Περίμενε τσίφα. Μέχρι να βρεις γιατρό για να συνταγογραφήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Αυτά είναι γελοιότητες. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ των ποτών. Ούτε στην κατοχή δεν γινόταν αυτό. Όχι, δυστυχώς είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Λίστα για να τρώει ο κόσμος. Δεν έχει να φάει ο πολίτης. Σκουπίδια, από τα σκουπίδια τρώνε πολύ. Πάντως συγγνώμη κύριε Τσίφα, αφήστε με για λεπτάκια. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει να το δούμε το πρόβλημα. Γιατί είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Κόσμος δεν έχει να φάει. Κόσμος τρώει από τα συσίτια. Κόσμος τρώει τα σκουπίδια. Συνταξιούχοι δεν έχουν να πληρώσουν το τίποτα. Ανεργία. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μισθούς πείνας. Ακρίβεια στα ύψη. Δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Έχουμε το καλάθι του νοικοκυριού της Κοροϊδίας. Έχουμε αυξήσεις στο ρεύμα με επιδοτήσεις κρατικές της Κοροϊδίας. Έτσι. Πάμε στα νοσοκομεία, πάμε στα νοσοκομεία και είναι τρόχλες. Πάμε στα νοσοκομεία και δημόσια υγεία που έχουμε πληρώσει όλοι εμείς και είναι μπας και είναι το διαβατήριο για να πας στον άλλο κόσμο. Έτσι, για να σε θάψουμε. Και αυτή τη στιγμή το πιο απλό, τα πιο απλά φάρμακα δεν υπάρχουν. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά μας βάζουν σε μια περιπέτεια για να την οικονόμα. Πάλι για να οικονομήσουν κάποιοι. Έλεος κύριοι, πόσο θα φάτε από το μεδούλι του Έλληνα πολίτη. Στις δομές που είναι όλοι οι εθρομετανάστες, όταν αρρωσταίνουν, έχουν τα φάρμακα να τα πάρουν αμέσως. Βεβαίως και ναι. Βεβαίως και ναι. Αν είσαι λαθρομετανάστης και είσαι στις δομές που πληρώνει πάλι όλος ο κόσμος εδώ ο Έλληνας πολίτης, και τρώνε και πίνουν και επιδόματα παίρνουν και έχουν και φάρμακα. Το δικό σου το παιδί φάρμακα δεν θα έχει. Το δικό σου το παιδί φάρμακα δεν έχει. Τα παιδιά λοιπόν όμως του λαθρομετανάστη αμέσως τα έχουν όλα. Δεν είπαμε να μην έχουν και αυτά τα παιδάκια γιατί παιδιά του Θεού είναι. Όλοι να έχουν. Όλοι να έχουν. Όλοι να έχουν κύριοι. Όχι ρατσισμός απέναντι στον Έλληνα.
Είσαστε ρατσιστές απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ρατσισμός απέναντι στον Έλληνα. Από την ίδια του την πατρίδα. Ρατσισμός στον Έλληνα έχουμε αυτή τη στιγμή. Ρατσισμός στον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει καταντήσει να είναι ενός κατώτατου Θεού. Έτσι μας έχουν καταντήσει. Όχι και το φάρμακο, Φίλιππε. Όχι έλεος. Και το φάρμακο. Έλεος, το να μας πεθάνετε θέλετε. Να μας στείλετε στον Αγύριστο. Σημαντικότερο και από το ψωμί ίσως. Το καταλαβαίνουμε. Καταρχήν, τι πάμε να κάνουμε. Τι πάει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά όλα για τις φαρμακοβιομηχανίες. Όλα. Για τη μάσα. Εξορθολογισμό των τιμών. Στα πολύ χαμηλής κοστολογικής αξίας φάρμακα. Εγώ τι πάει να πει εξορθολογισμός των τιμών στα χαμηλής αξίας φάρμακα, αυξήσεις. Και το λένε και το υπερηφανεύονται. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ποιος ηθήνο νου σκέφτηκε αυτό το πράγμα να αυξήσει τα απλά φάρμακα που κοστίζουν 2, 3, 4, 5 ευρώ. Μία συνταγογράφηση κάνει 10 ευρώ. Για να πάω εγώ στον γιατρό να συνταγογραφήσω αυτά τα απλά φάρμακα που είναι φθηνά, θα πρέπει να πληρώσω επιπλέον 10 ευρώ. Άρα δηλαδή το φάρμακο που κοστίζει 2 ευρώ, κατευθείαν το έχουμε πληρώσει 12. Και υπάρχει και περιορισμός. Δεν μπορεί να σου γράψει ο γιατρός 500. Όχι. Ένα. Μέχρι το 3. Μήνα. Υπάρχει νούμερο. Υπάρχει περιορισμός. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή έχουμε και περιορισμό. Άρα το φάρμακο θα το αγοράζετε 3 ευρώ. Πολύ σωστά. Με τη συνταγογράφηση θα πάει 13. Και αν βρεις πλέον και γιατρό να κλείσει και ραντεβού, γιατί θα πάνε όλοι για να κάνουν. Θα βρίσκεις όποιον άλλο. Και θα γίνει ένας αχταρμάς. Αυτός που το σκέφτηκε πραγματικά πρέπει να τον πάρουν στην άσα να φτιάξει κανένα πύραυλο. Μιλάμε για φοβερό νου. Δεν το συζητάμε. Φοβερό νου. Πρέπει να είναι ναι, τρομερό. Ντροπή, ντροπή, ντροπή και πάλι ντροπή. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο, Golden Reaction Colleges. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος ακριβώς. Πάμε να δώσουμε τώρα Golden Reaction Colleges. Πάμε να δώσουμε το αγαπημένο κολαγόνο όλων. Νους υγιής εν σώματι γη. Πάμε λοιπόν, φούλση βιταμίνη, φούλση κουρκουμίνη, ένα προϊόν για να μας βοηθήσει να έχουμε καλή υγεία. Μόνο με 39,90 για όλους εσάς και δώρα της επιλογής σας. Ή 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να κάνετε γρήγορη αποτοξίνωση στον οργανισμό ή Felicity, το νούμερο ένα προϊόν για να έχετε μια αυξημένη όμορφη ψυχική διάθεση. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Το ιδανικό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, το Golden Reaction Collagen, με βάση 4 δυνατά συστατικά, κολαγόνο, υαλουρονικό, κουρκουμίνι, μαγνήσιο και την ενισχυμένη βιταμίνη C και πολλών βιταμινών της σειράς B, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό ενίσχυσης του οργανισμού. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Το κολαγόνο βοηθάει στην αντιγύρανση και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού. Βοηθάει τα οστά και τις αρθρώσεις. Βοηθάει στην υγεία των μαλλιών και νυχιών. Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε στις φίλες τηλεθεάτριες που επιθυμούν να έχουν μακριά και υγιή μαλλιά. Μακραίνουν γρήγορα δηλαδή τα μαλλιά, αλλά και τα νύχια μας. Μην ξεχνάμε όμως και την ενέργεια που προσφέρει το Golden Reaction σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω. Συμβάλλει στην αύξηση της εγρήγορσης και παραγωγής ενέργειας. Ο οργανισμός μας αποκτά αποθέματα ενέργειας και μπορεί να ανταπεξέλθει και με το παραπάνω στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα να αναφερθούμε στην κουρκουμίνη που περιέχει το Golden Reaction Collagen, αυτή τη χρυσή ουσία με την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά και τη συμβολή της στη μείωση του σωματικού λίπους, η οποία έρχεται να ενισχύσει όλη τη φόρμουλα του κολαγόνου, απελευθερώνοντας το λίπος από τα λιποκύτταρα. Να δούμε αναλυτικά τις θαυματουργές ιδιότητες της κουρκουμίνης.
Η κουρκουμίνη λοιπόν έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF, η οποία βοηθά στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου. Golden Reaction Collagen, λοιπόν, για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Λαμπερό δέρμα. Υγιή μαλλιά και νύχια. Ενυδάτωση του δέρματος. Υγιείς αρθρώσεις. Μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Βιταμίνες C, B1, B2, B5, B6. Φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας, κολαγόνου και αλουρονικού οξέως που μπορεί να δώσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 20 φορές περισσότερο κολαγόνο στον οργανισμό μας. Το Champions έχει την ιδιαιτερότητα να έχει σπιρουλίνα, χλωρέλα και συνένζυμο Q10. Έχει δηλαδή τρεις υπερτροφές μαζί, οι οποίες δίνουν στον οργανισμό τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζονται καθημερινά. Δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχει περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο ασβέστιο, περισσότερο σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο, με αποτέλεσμα ο οργανισμός κάθε μέρα να ενισχύει το νοσοποιητικό του, να ενισχύει την ιδιότητά του κόντρα σε κάθε δύσκολη συνθήκη ασθένειας, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα να είναι πάντα υγιής. Η σπιρουλίνα με χλωρέλα και με συνένζυμο Q10 που έχει το Champions έχει μια μοναδική ιδιότητα. Έχει τη δυνατότητα με μία ταμπλέτα, παίρνοντάς την στη διάρκεια της ημέρας, να αντικαταστήσεις πολλά από τα βλαβερά θρεπτικά συστατικά τα οποία τρώμε. Έτσι λοιπόν ένας οργανισμός είναι απαραίτητο, θα έλεγα, ότι πρέπει να ενισχύει τον οργανισμό του παίρνοντας μία, δύο ή και τρεις ταμπλέτες σπιρουλίνα καθημερινά μέσα από το Champions και μέσα από τα θρεπτικά συστατικά τα οποία περιέχει και η χλωρέλα. Η σπιρουλίνα λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό και σε πολλές άλλες ακόμα λειτουργίες στο νοσοποιητικό μας και στον οργανισμό μας. Η δε χλωρέλα βοηθάει στην καλή κυκλοφορία του pH του αίματος. Το συνένζυμο Q10 το οποίο περιέχει αυτή η μικρή ταμπλέτα την οποία βλέπετε δίνει τη δυνατότητα στο μυοσκελετικό μας να αποδέχεται κάθε βαριά εργασία την οποία κάνουμε, κάθε στρες στο οποίο είμαστε. Και έτσι κάθε μέρα είναι δεδομένο ότι τα συστατικά τα οποία παίρνουμε από το Champions μας είναι τόσο απαραίτητα που αυτομάτως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει λοιπόν κάθε μέρα 3 με 4 ταμπλέτες πυρουλίνας να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ δυνατό ανοσοποιητικό και ένα πολύ ισχυρό μυοσκελετικό και πάντα να έχουμε την υγεία μας. Όπως προσέχουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε το πνεύμα μας, την ψυχή μας. Felicity, το απόλυτο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Συμπλήρωμα διατροφής κατευθείαν από τη φύση. Ελέγχει τις μεταπτώσεις της διάθεσης. Felicity, αντιδράστε στην καταπίεση. Δώστε ζωή στη ζωή σας. Διώξτε το σκοτάδι, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Felicity, ψυχική ισορροπία χωρίς καμπανεβάσματα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Η φύση δίνει τη λύση. Με βάση τη ροδιόλα περιέχει ασβαγκάντα, σισάνδρα, θεανίνη, μελισσόχορτο, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο και βαλσαμόχορτο. Μη φοβάστε το άγχος και την ψυχική καταπίεση. Διώξτε το σκοτάδι από τη ζωή σας, ελάτε στο φως της αισιοδοξίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε τον μοναδικό συνδυασμό υγείας. 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Felicity ή 2 μπουκάλια κολαγόνο και ένα Champions. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600. Πάμε τώρα κύριε Γύρω να δούμε ποιος κατεβαίνει στις εκλογές. Κατεβαίνει στις εκλογές λέει ο Κωστέτσος. Ναι. Για πες μας. Ο σχεδιαστής μόδας λοιπόν ναι. αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του. Ναι. Να αφήσει βελόνες, κλωστές, ψαλίδια, υφάσματα και να κατέβει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής. Το είπε ο ίδιος, βέβαια το θέμα είναι ότι δεν έχει πει ακόμα με ποιο κόμμα θα κατέβει. Αλλά ότι θα κατέβει, θα κατέβει. Για κάποιο αριστερό κόμμα.
Ακούγεται. Ναι, αλλά ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι, έτσι. Γι' αυτό δεν ξέρουμε να πούμε 100%, γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει και η στροφή. Για να ακούσουμε. Ετοιμάζω το να ενταχθώ στην πολιτική. Σαν βουλευτής ή στην αυτοδιοίκηση? Όχι, όχι, στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή η ανάγκη προέκυψε τώρα κάπως? Τώρα είμαι πιο όριμος από ποτέ. Έχω βγάλει στη ζωή μου και στην καριέρα μου τα λεφτά που θέλω να βγάλω. Οπότε δεν βλέπω την πολιτική όπως μπορεί πολλοί να τη βλέπουν. Οπότε δεν είναι ανάγκη εξουσίας, ούτε ανάγκη οικονομική. Είναι μόνο για να κάνω αυτά που θέλω και το τόπο μου για την Ελλάδα. Μάζω. Μάλιστα. Τι έπαθες? Η χαρά δεν ξέρω τι ήρθε. Της φάνηκε αστείο, μάλιστα. Φαλέει και ο Κωστέτσου, συγγνώμη, το βλέπω τον Αδέλιο Βασίλειος, ντυθείτε αγοράκι με φούστες. Αυτές οι απόψεις είναι. Οι ίδιες οι απόψεις, με αυτό που ακούγαμε, και τον τραγουδί της έχει και ο Βασίλης Κωστέτσος. Τα ίδια πιστεύω έχουν. Μήπως πάει στο Πασόκ? Γιατί εσύ αμέσως το Πασόκ? Όχι, γιατί είχαν υποστηρίξει την εκδήλωση. Ναι. Γιατί στην εκδήλωση για το τραγουδί που είδαμε πριν και στα σχολεία, ποιος ήταν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι δυο τους και μάλιστα εδώ διαγράψανε και την Λάσπα. Θυμάμαστε ότι μάλλον δεν θα την κατεβάσουν ως υποψήφια με αυτά που είπε, που ήταν στο Πασόκ. Γι' αυτό λέω, μήπως τελικά κατέβει στο Πασό. Μάλιστα, δηλαδή. Θέλουν. Λες να αντικαταστήσει τη Λάσπα, δεν αποκλείει. Μπορεί, γιατί όχι. Είναι νέα ήθη πλέον. Νέα ήθη. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος μιλάει για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση. Ναι, με τα ναρκωτικά θυμόμαστε ότι είχε γίνει μια. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Ναι, ότι έλεγαν ότι ο Αδαμαντίδης είναι χρήστης και προμηθευόταν την κοκαίνη από το συγκεκριμένο εγκέφαλο της Σπύρας, ο οποίος ήταν και κουμπάρος του. Ο ίδιος λοιπόν εδώ τώρα βγαίνει και λέει ότι ούτε τον γνωρίζει τον άνθρωπο, ούτε κουμπάρι ήταν, ούτε καν έχει κάποια σχέση, δηλαδή. Να τον ακούσουμε. Ναι. Για να τον ακούσουμε. Όλα αυτά και αδιακρισία μεγάλη. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου, στον Κούλια, και θα στραφεί και θα κάνει αγωγές σε όσους έχουν χειριστεί έτσι αυτό το θέμα με το όνομά μου. Εγώ δεν έχω κανένα εντόνο, ούτε έχω σχέση με αυτό το ζήτημα, και θα βρουν αγωγές αυτή τη φορά, γιατί τους έχω αφήσει πολλές φορές και δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά τελικά κάνουν το πάνω. Οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να βγάλουν λεφτά, αρκεί να οικονομήσουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Ευτυχώς που έχει φύγει η μανούλα μου από τη ζωή, γιατί εάν μάθαινε όλα αυτά αυτή τη στιγμή, θα φύγε από αυτή την αιτία. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με τη Φέη Σκορδά και οι φήμες που τη θέλουν να παρουσιάζει το Voice. Ναι, τώρα που έφυγε ο Γιώργος Λιανός για το Survivor. Είχε πάει για να ξαναγίνει έτσι το restart της εκπομπής. Mm-hmm. Πήγε καλεσμένη χθες στον Νίκο Μουτσινά. Στο Νίκο Μουτσινά. Ναι. Πάμε να δούμε τι είπε τον Νίκο Μουτσινά, αλλά και αν έκανε τηλεθέαση ο Νίκος Μουτσινάς μαζί με τη Φέη Σκορδά. Για να δούμε και τα νούμερα τηλεθέασης που γίνανε. Για να πάμε. Άρα λοιπόν, εσύ Φέη, τώρα για να σε αποχαιρετήσω, που δεν θέλω καθόλου, θέλω να με πιστέψεις. Δεν πιστεύω ότι δεν είπαμε τίποτα. Τίποτα. Και εγώ το παθαίνω με τους καλεσμένους και αγχώνομαι. Εγώ με δεν παρεξηγούμε. Θα ξανάρθεις, είσαι δίπλα. Ούτως ή άλλως. Και εγώ θα ξανάρθω, άμα θες, όποτε θες. Άρα λοιπόν. Εμείς θα κάνουμε ποτέ μαζί κάτι? Για την προσωπική σου ζωή μου μιλάς αυτή τη στιγμή. Προσωπικά. Παιδιά, τι ωραία να μου την έπεφτε στα μούτρα έτσι. Να κάνουμε. Όχι, δεν έχεις απαντάω. Έχεις αποφασίσει. Δεν απαντάω, γιατί της το έχω ξαναπεί της γυναίκας και το ότι μου μιλάει είναι πολύ. Κοίταξε να δεις τώρα, εσύ επειδή είσαι του πρωινού, εγώ επειδή δεν είμαι καθόλου του πρωινού, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε. Δηλαδή, εγώ έφτασα μέχρι μεσημέρι. Δεν πάω όλα παρά. Όλα μία ιδέα είναι. Το έχω πει και εγώ αυτό και έχει πιάσει. Συγγνώμη, μία ιδέα είναι. Συχαμένε, Στέλιο. Μάι Στέλιο Ροξ, ο Βλάκα. Εντάξει, μπορούμε να δούμε κάτι. Τι? Δεν ξέρω. Τι? Να τη ρωτήσω για.
Να σε ρωτήσω, σου έγινε όντως πρόταση να παρουσιάσεις κάποια live τώρα που θέλει Πολιανός? Α, είδες να, έπρεπε να κάνω. Ήταν η Φέη Σκορδά, κυρίε και κύριοι! Να μιλήσω για την προσωπική μου ζωή. Δεν αποφεύγω. Έγινε μια κουβέντα, όχι επίσημα. Απλώς. Αλήθεια. Τι. Τόσο επίσημα. Γιατί δεν ρωτάω εγώ αυτά που ρωτάω, πήρα με τα καναλάκια. Τι την ήθελα την ερώτηση. Όχι, γιατί γράφτηκε, δεν γράφτηκε. Όχι, όχι, το, ναι. Το έχω πει και εγώ στην εκπομπή προ Θεού. Άρα, γιατί μα κάνει να παγώσει το είναι μα, κυρία μου, ότι ρωτήσαμε κάτι περίεργο? Η αλήθεια είναι ότι πάντα προτιμώ να μην κάνω κάτι έξτρα παραπάνω. Okay. Και είναι επιλογή μου να είμαι μόνο στο πρωινό και στα προηγούμενα χρόνια. Τώρα το συγκεκριμένο, επειδή είναι μόνο για λίγες εμφανίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ξανακάνουμε μία συζήτηση, φαντάζομαι. Παρουσιάστρια του The Voice, η Φέη Σκορδά! Άσε να βγάλουμε τρεις τίτλους. Είμαι... Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι παρουσιάστρια του The Voice. Παράδομαι τώρα, επέστρεψε η Φέη Σκορδά. Είχε την αποχή από το πρωινάδικο. Μια εβδομάδα ήτανε. Ναι. Μάλιστα, για πες μας, τηλεθεάσεις, πάμε να δούμε στις πρωινές εκπομπές, τι κάνανε. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνανε οι πρωινές εκπομπές. Ναι. Να ξεκινήσουμε την πρώτη θέση, όπου είναι σταθερά η Κατερίνα Καινούριου, με 11,5%. Ναι, μεν πρώτη, αλλά με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Χαμηλά, παρόλα αυτά είναι πρώτη, έτσι. Μάλιστα, πάμε, δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερη θέση, το πρωινό του Αντένα με τον Γιώργο Λιάγκα, ναι. 11,3. Λιάγκας. Ναι. Πόσο? 11,3. 11,3 ολιάκια σε δεύτερο πρόγραμμα. Τρίτο. Τρίτη θέση, Φέη Σκορδά, λοιπόν, με το πρωινό μας. Ναι. 9,4. Μονοψήφιο, μεν τρίτη θέση δε. Έλα ρε, μπράβο η Φέη. Επιτέλους ανέβηκε, της μπήκε καλά ο χρόνος. Mm-hmm. Τέταρτη θέση, Δανάη Μπάρκα στο Μέγκα, 9,4. 9,4. Και αυτή 9,4, απλά η Φέη Σκορδά είχε μια μονάδα πάνω στο γενικό σύνολο, ήταν 10%. Η Δανάη Μπάρκα είχε 9. Μάλιστα. Μετά πάμε στο Open. Ποιος είναι πρωινιάτικα. Ναι. Πέμπτη θέση, 6,9. Μάλιστα. Μετά έχουμε τελευταίο και καταϊδρωμένο, το χειρότερο νούμερο που έχει κάνει για φέτος, το πρωινό του Star, 4,4. Δεν τους πήγε καλά η χρονιά. Όχι καθόλου, 4,4. Εχθές που υπήρχε η συνύπαρξη Σκορδά με Νίκο Μουτσινά, ανέβηκαν τα νούμερα του Νίκου. 10,8 έκανε. Ανέβηκαν. Εντάξει, ναι, από το 8 και το 9 πήγε μια μονάδα πιο πάνω. Μάλιστα, ψηλό ανέβηκαν. Ναι. Πάμε τώρα όμως να ανέβουμε και εμείς, πάμε να δει η ψυχολογία σας, πάμε να φτιάξετε όμορφο το πρόσωπό σας, το δέρμα σας. Με το αγαπημένο λοιπόν Top Drop, ναι, με βιταμίνη C, το μοναδικό αυτό σέρουμ για να μην έχουμε προβλήματα με ρητίδες, με πανάδες, με διχρωμίες, αλλά και σε συνδυασμό με την κρέμα ημέρα Stay Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά που έρχεται μαζί, θα έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη περιποίηση για να έχετε ένα λαμπερό δέρμα και ενυδατωμένο. Δώρο ένα γούρι για τη νέα χρονιά, 211-1600 μόνο με 29,90. Ψάχνεις σετ περιποίησης προσώπου. Κάνε ένα υπέροχο δώρο σε σένα και τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Η PB Forum μας προσφέρει μια μοναδική εορταστική προσφορά περιποίησης και φροντίδας. Θεραπεία λάμψης, ομορφιάς και αντιγύρανσης. Top Drop, όρος λάμψης και ομορφιάς. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Ένα σέρουμ με αλουρονικό οξύ να αναπληρώνει τη χαμένη υγρασία του προσώπου και να το αφήνει βελούδινο. Ένας ορός για την καθημερινή χρήση. 100% φυσικά συστατικά και με βιταμίνη C. Επιβραδύνει τη γύρανση, προσφέρει άμεσα τη μέγιστη δυνατή ενυδάτωση, καθώς επίσης βελτιώνει την απαλότητα, τη σφυργιλότητα, αλλά και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Λιένει την επιδερμίδα, μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων, ενώ καλύπτει το δέρμα με ένα φιλμ, προστατεύοντάς το από τους περιβαλλοντικούς ρήπους. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη κιόλας χρήση του. Συνεπώς, θεωρείται ιδανικό για τις αφυτατωμένες και ξηρές επιδερμίδες. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετικές επουλωτικές ιδιότητες και ενισχύει την ανάπλαση του δέρματος. Top Drop, 100% φυσικό
και με βιταμίνη C. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Ενυδατώνει και λιένει την ξηρή επιδερμίδα. Βελτιώνει την ελαστικότητα και δίνει μια νεανική όψη σε όλο το πρόσωπο. Μια κρέμα πλούσια σε υφή. Αποκτήστε νεανικό πρόσωπο και αναδείξτε τον καλύτερο εαυτό σας. Φρέσκο, νεανικό και υγιές πρόσωπο. Απαλή και δροσερή 24-ωρη ενυδατική κρέμα με λεπτόρευστη υφή για το πρόσωπο και το λαιμό. Η ενυδατική κρέμα είναι το πιο βασικό καλλυντικό προϊόν περιποίησης του προσώπου. Αποκαθιστά την ελαστικότητα και επαναφέρει τη σφριγιλότητα βελτιώνοντας το περίγραμμά του. Δημιουργεί ένα ισχυρό αντεξιδιωτικό φιλμ προστασίας και είναι 100% φυσικό προϊόν. Μια κρέμα με αναπλαστική δράση εντατικής περιποίησης. Queen Cosmetics. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά δωρεάν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και τα μεταφορικά δωρεάν. Ένα δώρο για μένα, για σένα, για όλες.